Εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας διανομής αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας ΑΕ ενημέρωσε τους πολίτες στην πύλη για την χρησιμότητα του φυσικού αερίου, για τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας, για το πλάνο εγκατάστασης του δικτύου διανομής. Ήδη κατατέθηκαν αιτήσεις για τη σύνδεση των οικειών. Στο χώρο του Δημαρχείου χθες και στο κέντρο της πύλης σήμερα, το ίδιο κλιμάκιο με την παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού της εταιρείας ενημέρωσε τους πολίτες για το ωφέλη από την χρήση φυσικού αερίου. Κοιτάξτε, πολύ κακά τα ψέματα με όλο αυτό που ζούμε και τα χρόνια αυτά που περάσαμε, σύν αυτά που θα περάσουμε, νομίζω ότι ο κόσμος θα τον εξομαλύνει πάρα πολύ σε πολλά πράγματα και έπρεπε να γίνει εδώ και χρόνια αυτό το πράγμα, γιατί η πύλη είναι δήμος, δεν είναι χωριό, αλλά παρόλα αυτά λέει καλλιεργά παρά ποτέ. Οπότε και τώρα, έστω και τώρα που θα έρθει από ό,τι ακούω μέχρι τον Δεκέμβριο, αυτό είναι πολύ θετικό και θα ανασάνουν πολλά νοικοκυριά και πολλοί άνθρωποι θα έχουν ζέστα, γιατί κακά τα ψέματα υπάρχουν και άνθρωποι στην πύλη οι οποίοι δυστυχώς δεν ζεσταίνονται, κρυώνουν το χειμώνα. Πόσα χρήματα πιστεύετε ότι θα εξοικονομήσετε σε ετήσια βάση από αυτή σας την ενέργεια να συνδεθείτε με το δίκτυο φυσικού αερίου? Κοιτάξτε, από ό,τι ξέρω, όλη η λειτουργία κάνει γύρω στα 2 με 2,5 χιλιάρικα η εγκατάσταση. Όλα αυτά νομίζω ότι σε 2 χρόνια θα τα κάνουμε απόσβεση. Γιατί εγώ, ας πούμε, που έχω ένα σπίτι μεγάλο και δεν μπορώ να το ζεστάνω με πετρέλαιο, αναγκαστικά παίρνω και ξύλα. Οπότε 6-7 τόνους ξύλα στην πύλη, μόνο και μόνο σύν το κόστος, μόνο και μόνο όλη αυτή η ταλαιπωρία που έχουμε, νομίζω ότι θα μας ανακουφίσει σε μεγάλο βαθμό και θα έχουμε κέρδος. Αλλά αυτή η απόσβηση θα γίνει σταδιακά, έτσι δεν μπορεί να γίνει σε ένα χρόνο, κακά τα ψέματα. Θα γλιτώσουμε λίγα λεφτά, θα γλιτώσουμε τα λεφτά, αυτό τι άλλο να κάνουμε, δηλαδή η καθαριότητα, τα αυτά, το θέλουμε αυτό. Ήταν δύσκολο ο χειμώνα εδώ στην περιοχή τη πύλη. Βέβαια, δύσκολο ο χειμώνα. Το πετρέλαιο είναι ακριβό. Ο κόσμο δεν μπορεί. Με το γάτι να πάρει ο κόσμο. Δυσκολεύεται πολύ. Βλέπετε πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τι άλλε μορφέ? Πάρα πολλά. Ο καυστήρα ήθελε κάτι 3-5 ρύθμιση. Ενώ τώρα έχουμε το κεφάλι μα ήσυχο. Την ικανοποίησή του για την έλλειψη του φυσικού αερίου στην περιοχή τη πύλη εξέφρασε και ο δήμαρχο τη περιοχή Κώστα Μαράβα. Πραγματικά έτσι είναι. Οι τελευταίες ημέρες που ανακοινώθηκε ότι θα γίνει αυτό το μεγάλο έργο στην πύλη, όντως αλλάζουν πολλά πράγματα για το Δήμο μας και ειδικά για το κέντρο που είναι η πύλη. Και εγώ εξεπλάγην χθες, αν και έλειπα, που έμαθα χθες το απόγευμα ότι έγιναν 503 αιτήσεις μόνο χθες. Συν σήμερα που γίνεται ένας χαμός εκεί από κόσμο, πετάχτηκα και εγώ 5 λεπτά έτσι να δω λίγο τα παιδιά εκεί που είναι από την εταιρεία και είδα να έχουν ουρά για να κάνουν αιτήσεις. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό και πολύ ευχάριστο και για μένα σαν δήμαρχος, γιατί να ξέρετε είναι μεγάλη υπόθεση για έναν δήμαρχο να αξιοποιεί ένα τέτοιο μεγάλο έργο. Το παλέψαμε και όντως δικαιωθήκαμε. Μετά από 3 χρόνια δικαιωθήκαμε και αυτό είναι ευχάριστο.